Σε δύο μεγάλα έργα που έχει προγραμματίσει η Περιφέρεια Ηπείρου την παράκαμψη του αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης και της Οδού Νιάρχου, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε σημερινές του δηλώσεις ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης. Επίσης, απίφθινε έκκληση για την τήρηση των μέτρων κατά του κορονοϊού, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη αλλαγής στάσης της ΔΕΗ και του ΔΕΔΙΕ στο ζήτημα της διασύνδεσης των ΤΟΕΒ με το δίκτυό του. Αναλυτικά, ο Περιφερειάρχης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις που επιτρέπουν τη δημοπράτηση του έργου παράκαμψης του αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Καταλαβαίνετε ότι είχαμε ένα τεράστιο άγχος γιατί είναι ένα έργο από το επιχειρησιακό πρόγραμμα από το 2014-2020. Σημειωτέων το πρόγραμμα αυτό, χωρίς να δοθεί παράταση, αν και πιθανόν να πάρει παράταση λόγω COVID, είναι μέχρι στις 31/12/2023. Έτσι, ξεκινάμε αυτό το έργο και ενοποιείται ο χώρος της αρχαίας Νικόπολης. Ήταν ένα αίτημα από πάρα πολλά χρόνια και δύσκολα πέρασε, αν θυμάστε, στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Δεύτερον, η αλλαγή εισόδου της πόλης από το Μύτικα δίνει άλλη ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας, ενώ συμβάλλει να μπορούμε να έχουμε το δικαίωμα να ενταχθεί η αρχαία Νικόπολη υπό την προστασία της UNESCO. Παράλληλα, την αισιοδοξία ότι το έργο της Οδού Νιάρχου θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2023, όταν εκπνέει και το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του επιχειρησιακού προγράμματος Ήπειρος 2014-2020, εξέφρασε ο Περιφερειάρχης, καθώς, όπως είπε, οι εργασίες προχωρούν με πολύ καλούς ρυθμούς και τις επόμενες ημέρες θα αρχίσει η δημιουργία βοηθητικών λωρίδων που είναι απαραίτητες για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας για την κατασκευή του οδικού άξονα. Ο Περιφερειάρχης απίφθινε έκκληση για αυστηρή τήρηση των μέτρων κατά της διάσπορας του κορονοϊού μετά τα χθεσινά 45 νέα θετικά κρούσματα που ανακοίνωσε ο ΟΔΗ. Όπως είπε, από τα 45 τα 23 προέρχονται από τη δομή φιλοξενίας Κατσικά, ζητώντας από τους αρμόδιους να λαμβάνουν μέτρα προστασίας, τονίζοντας ότι διαφορετικά από μικρές κοινωνίες μεταναστών ή και της Κιβωτού, μπορεί να μεταδοθεί σε όλους το πρόβλημα. Ειδικά δε για τη δομή του Κατσικά πρόσθεσε ότι δεν είδε να δημιουργούνται συνθήκες για να μπει σε καραντίνα. Τέλος, απίφθινε έκκληση προς τους νέους σε ηλικία συμπολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ως προς τη χρήση του κτηρίου του Παιδί ως μέγα εμβολιαστικού κέντρου, είπε ότι αναμένει εξελίξεις μέχρι το τέλος του μήνα. Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των αντλητικών συγκροτημάτων των ΤΟΕΒ συνεχίζει να απασχολεί την Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία ενέταξε στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 5 τέτοια έργα. Με τον τρόπο αυτό, όπως εξήγησε ο Περιφερειάρχης, θα επιτευχθεί μείωση του κόστους λειτουργίας, αλλά σταδιακά θα μπορέσουν να αποσβεσθούν οι συσσωρευμένες οφειλές για ηλεκτρικό ρεύμα. Ωστόσο, όπως είπε ο Περιφερειάρχης, ενώ ήδη έχουν ληφθεί οι εγκρίσεις, ο ΔΕΔΙΕ επικαλείται μη διαθεσιμότητα του δικτύου για σύνδεση των συστημάτων. Είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση και θα πρέπει να γίνονται άμεσα δεκτές οι αιτήσεις και μόνο αν περάσει ένας εύλογος χρόνος, να παραχωρείται η διατιθέμενη ισχύ σε ιδιώτες, ανέφερε μεταξύ άλλων, ο οποίος έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις προς τις αρμόδιες αρχές για την επίλυση του ζητήματος. Ο Περιφερειάρχης επεσήμανε ακόμη ότι θα πρέπει στις διοικήσεις των ΤΟΕΒ να εκπροσωπείται και η τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να υπάρχει καλύτερος έλεγχος. Τέλος, ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε και στη δυνατότητα ένταξης έργων οδικής ασφάλειας στα προγράμματα που έχουν κατατεθεί από τα αρμόδια Υπουργεία για το Ταμείο Ανάκαμψης. Είμαστε σε συνεννόηση με τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών για να ενταχθούν έργα οδικής ασφάλειας, όπως γέφυρες και κυκλική κόμβη στο Ταμείο Ανάκαμψης. Δυστυχώς, μεγάλα έργα όπως το Ιωάννινα Κακαβιά δεν μπόρεσαν να μπουν στο Ταμείο Ανάκαμψης, παρόλο που εμείς ως Περιφέρεια Ηπείρου ετοιμάσαμε. Νομίζω πως για τα έργα που θα μπουν στο Ταμείο Ανάκαμψης μπορεί να είναι ιδιαιτερότητα η Ήπειρος, καθώς μέχρι σήμερα είναι η μόνη περιοχή της Ελλάδας για την οποία δεν προωθείται πρόγραμμα για το σιδηρόδρομο.